Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Θα καθίσουμε. Και πάλι μαζευτήκαμε και πάλι τη φωνή του Χριστού θα ακούσουμε. Μέσα σε αυτή την εποχή που τη χαρακτηρίζει η αδιαφορία των ανθρώπων γύρω από τα θέματα τα πνευματικά. Σπάνιο είναι το καλό και αφού είναι σπάνιο το καλό, ο Θεός δίνει μεγαλύτερη τη δύναμη και μεγαλύτερη τη χάρη. Και τι μας λέει ο Παύλος ο Απόστολος. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπέρ επλεώνασε η χάρις. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπέρ επλεώνασε η χάρις. Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, γιατί έχουν ανάγκη τα τέκνα του Θεού σε μία εποχή παγκόσμιου καταπλησμού αμαρτίας. Γεια σας. Που έχει αποθρασινθεί εντελώς το κακό, που έχει αποθρασινθεί, επαναλαμβάνω, μιλάτε, μην μιλάτε, εντελώς το κακό, ο Θεός, και θα δούμε και στη συνέχεια της Αποκαλύψεως, έχει σκεπασμένα τα παιδιά του. Και έχει και εικόνες όμορφες η Αγία Γραφή για αυτή τη Θεία Σκέπη. Λέει, σκεπαστήσομε εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Παρουσιάζει ο Δαβίδ με μία πολύ όμορφη εικόνα, σαν να έχει πτερούγες ο Θεός, σκεπάζει τα παιδιά του, όπως η όρνης, η κότα, τα κλωσόπρα τα μικρά, τους νεοσούς. Και αυτές οι φτερούγες για τις οποίες μιλάει η Αγία Γραφή είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η χάρις του Θεού που σκεπάζει τον άνθρωπο. Και αυτή μας συνάζει εμάς εδώ μέσα. Η χάρις του Θεού μας μαζεύει. Αφού μας δίνει τον αέρα και να πνέουμε, αφού μας σκορπίζει τα αγαθά, τα υλικά, τούτο εδώ το αγαθό που παίρνουμε εδώ μέσα το πνευματικό είναι μείζον ή μέγιστον από τα αγαθά που έχει τα υλικά υγεία πάνω, γιατί μας στηρίζει την ψυχή και μας τη φωτίζει να καταλήξει στο σκοπό, στα χέρια δηλαδή του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας γύρω από την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου. Είχαμε μείνει στη σφραγίδα την έκτη. Θα κάνω μία ανάγνωση και μετά θα δούμε και τα σχόλια και ό,τι άλλο μας φωτίσει ο Θεός. Και είδα ότε ίνιξε τη σφραγίδα την έκτη και σεισμός μέγας εγένετο και ο ήλιος μέλας εγένετο ως σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα
και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γη ως σική βάρουσα τους ολύμφους αυτής υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη. Ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίο ελισσόμενον και πάν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πας δούλος και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρα των ωραίων και λέγουσι τις ώρες και τις πέτρες πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου ότι ήρθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται σταθήνε. Αυτό είναι το περιεχόμενο του κομματιού, ενός κομματιού του έκτου κεφαλαίου από στίχο 12 έως 17. Πρόκειται για την ημέρα, όπως χαρακτηρίζεται, τη μεγάλη, τη παγκόσμια ημέρα. Αυτή την ημέρα που εμείς την επικαλούμεθα και στην προσευχή μας, κατοίκον στο σπίτι μας, αλλά και στην κοινή μας λατρεία, που φωνάζουμε «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας». Πρόκειται για την Παγκόσμια ημέρα της ελεύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι θα συμβεί? Μας λέγει εδώ ότι σεισμός μέγας, όχι όπως εκείνοι οι κοινοί σεισμοί που σήμερα ή εχθές ή αύριο θα συμβεί ή συμβαίνουν, γιατί αυτοί είναι πολύ μικρής διάρκειας σεισμοί. Ναι, μεν κάνουν κακό, αλλά αφήνουν να υπάρχει στη συνέχεια ζωή επάνω στη γη. Ο σεισμός για τον οποίο μιλάει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης πρόκειται για σεισμό που θα αναταράξει το σύμπαν. Το σύμπαν, όχι τη γη. Πρόκειται για ένα σεισμό που θα ταρακουνήσει συνθέμενα τη κτήση ολόκληρη. Και μάλιστα ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ως σάκος τρίχινος, σαν να είναι, λέει, σάκος από τρίχες. Θα γίνει μαύρος ο ήλιος. Μας θυμίζει και η σελήνη όλη θα γίνει κόκκινη σαν το αίμα. Νομίζω ότι για αυτό το συμβάν, ακριβώς όπως εδώ αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, κάνει λόγο και ο Κύριος μας για γεγονότα που θα προηγηθούν της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Και ο Κύριος έχει μιλήσει και γράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Ακριβώς έτσι, ότι ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη θα γίνει κόκκινη. Υπάρχει ακριβώς η όμοια εικόνα και συμφωνεί απόλυτα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και οι αστέρες εκ του ουρανού έπεσαν εις τη γη. Ο Κύριος λέει οι αστέρες εκ του ουρανού πεσούνται, αφού πρόκειται να γίνει το γεγονός, ο Κύριος λέει θα πέσουν.
Αλλά εδώ οι Ιωάννης λέει έπεσαν γιατί είδε το γεγονός αυτό να πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια του. Το είδε να έχει γίνει. Δεν υπάρχει για τον Κύριο το θα. Το δείχνει σαν πραγματικότητα, όπως και ακριβώς και είναι πραγματικότητα, μπροστά στα μάτια του Αγίου και Ευαγγελιστού Ιωάννου. Και φέρνει μια εικόνα όπως πέφτουν τα σίκα εκείνα που είναι ανώριμα, αλλά έχει περάσει κατά πολύ ο καιρός. Υπάρχουν λέει μερικά σίκα που δεν γίνονται στη σικιά, αλλά παραμένουν και το χειμώνα ακόμα πάνω. Αυτά τα σίκα ονομάζονται όλυνθοι. Λέω όπως πέφτουν οι όλυνθοι από τη σικιά, που είναι και άχρηστα σίκα. Έτσι θα πέσουν τα άστρα λέει από τον ουρανό. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και ο ουρανός θα μαζευτεί όπως μαζεύουμε ένα χαρτί που το γυρίζουμε ρολό. Η εικόνα φέρνει από τα ανθρώπινα για να καταλάβουμε ότι αυτά όλα έχουν μία χρονοδιάρκεια, αρχή και τέλος δηλαδή, και ότι θα ακολουθήσει κάτι άλλο στη συνέχεια. Και κάθε νησί και κάθε βουνό εκκινήθησαν λέει από το τόπο τους. Δεν παρέμειναν εκεί που είναι, τα είδε και κινήθηκαν ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Και όταν είδαν αυτά τα γεγονότα, οι μεγιστάνες, οι χιλίαρχοι, οι πλούσιοι, οι ισχυροί και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, κρύφτηκαν στα σπήλαια. Και μάλιστα ζήτησαν να πέσουν τα βουνά επάνω να πλακώσουν, να μην αντικρίσουν την ημέρα του Κυρίου τη Μεγάλη. Γιατί να μας κρύψετε από την οργή του αρνίου, του καθημένου, επί του θρόνου. Να μας ζήτησαν να κρύψουν τους μεγιστάνες, τους χιλίαρχους, κάθε πλούσιο ή πτωχό κλπ. Ανθρώπους δηλαδή που ήσαν καθήμενοι επί της γης. Και από ό,τι έχω διαβάσει στον Άγιο Γρηγόρο τον Παλαμά, οι καθήμενοι είναι οι προσιλωμένοι επάνω στη γη. Πώς λέει ο λαός μερικές φορές στους, ο ένας λέει στον άλλον, κοίταξε και λίγο επάνω, και αναφέρονται τη χαρακτηριστική εικόνα. Η κότα λέει πίνει το νερό και γυρίζει και λέει ευχαριστώ επάνω. Μην κοιτάς όλο κάτω, προσιλώνεσαι μόνο στη γη. Αυτή είναι η πραγματική ερμηνεία του καθήμενη επί της γης. Και αλλού λέει ο Δαβίδ, το λέει η Καπανού, ότι ή προφήτης άλλος, η καθήμενη επί προσώπου της γης, για να δείξει, ότι από εκεί αντλούν κάποια απόλαυση από τη γη, το πρόσωπο φανερώνει όμορφα πράγματα. Λέει έχει πρόσωπο ο άλλος, που σημαίνει ότι σε τραβάει το πρόσωπο που έχει ο άλλος, το καθαρό, το όμορφο, το χαριτωμένο. Εδώ κρύβει τις χαρές της απόλαυσης της γης, στις οποίες είναι προσιλωμένοι οι άνθρωποι. Και λέγει έχουν ζητήσει να πέσουν και τα βουνά και οι πέτρες επάνω τους για να τους σκεπάσουν για να αποφύγουν την οργή του Θεού. Εδώ έχουμε ορισμένα περιστατικά. Ορισμένες απορίες. Όχι περιστατικά, ορισμένες απορίες. Για τις οποίες απορίες έχει μιλήσει ο Κύριος βέβαια, αλλά και εμείς θα πούμε λίγα από αυτά που ο Κύριος έχει μιλήσει.
Πες μας, Κύριε, ρωτούν οι Απόστολοι, πότε θα γίνει αυτό. Ξέρεις, Μιχάλη, πότε? Μετά τα σημεία. Μετά τα σημεία. Αλλά και το πρώτο και το δεύτερο πότε θα γίνει? Άγνωστο. Αυτό είναι στο αρνείο. Αυτό ξέρει μόνο. Κανένας άλλος. Έτσι. Λέει ο Κύριος για να δείξει το εντελώς απόρριτο, το απόλυτα μυστικό, το κρυμμένο στους κόλπους της Αγίας Τριάδας, λέει ουδείς είδεν και συμπληρώνει ημί ο Υιός ο όν εν της κόλπης του Πατρός. Κανένας άλλος παρά μόνο ο Υιός που βρίσκεται στους κόλπους, κόλπος εννοεί εδώ, του Πατέρα Του. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το είπε ο Κύριος. Τι είπε? Ότι εγώ ημί εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί. Εγώ είμαι στον Πατέρα μου μέσα και ο Πατέρας μου σε μένα. Και τα τρία πρόσωπα, το ένα με τρόπο μυστήριο, με το άλλο, χωράει το ένα μέσα στο άλλο. Και μια και μιλάμε για αλληλοπεριχώρηση, να το πω χώρεμα, του ενός προσώπου μέσα στο άλλο, και τα τρία πρόσωπα δηλαδή αποτελούν μία θεότητα, στον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά, που διάβαζε για να κάνω κύριε μας Κυριακής, λέει ότι να σκεφτούμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά να σκεφτούμε, ότι αυτά τα τρία πρόσωπα θα χωρέσουν μέσα μας στη Δεύτερα Παρουσία και ύστερα. Θα χωρέσουν, έχει φτιαχτεί ο άνθρωπος για να χωρέσει την Αγία Τριάδα. Το πώς, μην το ρωτάτε. Εδώ λέει, πες μας Παναγία, πώς χώρεσες τον Υιό του Θεού, πώς γέννησες χωρίς σπόρο ανθρώπινο. Εγώ λέει, ξέρω ότι γέννησα, το πώς το γέννησα, μην το ρωτάτε. Αυτό ανήκει σε εκείνον που είχε αποφασίσει να πραγματοποιηθεί αυτό το γεγονός. Όμοια και εδώ σε εμάς. Ας μας αξιώσει, το διάβασα τον Γιουρό του Παλαμά, λέει, θα χωρέσουμε μέσα μας τον Παράδεισο, δηλαδή την Αγία Τριάδα, τη δόξα του Θεού. Μου είναι τεράστια εντύπωση. Λοιπόν, το πότε θα συμβεί αυτό, το ξέρει λοιπόν ο Κύριος, δεν το ξέρει κανένας απολύτως άνθρωπος. Ούτε ακόμη και αυτοί που βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού αυτή τη στιγμή. Ποιοι βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού, στον Παράδεισο? Άγιοι. Προφήτες, Άγιοι, Άγγελοι, δεν το ξέρουν. Εδώ δεν γνωρίζανε, ο Αρχάγγελος μετέφερε το μήνυμα στην Παναγία ότι θα γεννήσει και δεν το ήξερε αυτό το πράγμα. Και όταν γίνεται και ο Χριστός λέει, ζαλίστηκαν οι Άγγελοι. Και αναφέρει μέσα, παρακύψε λέει, αδύνατον, ήταν αδύνατο οι Άγγελοι να σκύψουν και να κατανοήσουν αυτό το μεγάλο γεγονός γέννησης του Χριστού. Δεν το ξέρανε. Ήτανε στα αρχεία, θα λέγαμε ανθρώπινη γλώσσα, στα αρχεία μέσα, ξέρω ποιος από αρχεία και όλοι μας βέβαια, της Αγίας Τριάδος. Τελείωσε. Άνθρωπος κανείς, άλλος δεν, ούτε άγγελος να πω, θέλω να πω, πνευματικά από τον πνευματικό κόσμο, δεν γνώριζε το τι ο Θεός είχε κατά νου να πραγματοποιήσει. Όμοια και για το γεγονός αυτό το παγκόσμιο, το μεγάλο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου είναι καταχωρημένο στα αρχεία της Αγίας Τριάδος. Ξεκαθαρισμένο από τον Κύριο. Είναι ένα γεγονός
που οπωσδήποτε θα γίνει, αλλά όποτε θέλει ο Θεός. Για μας, ε. Θα γίνει για μας. Ναι. Για το Θεό δεν υπάρχει θα. Υπάρχει θα. Όχι, δεν υπάρχει θα. Όχι. Θα γίνει και το θα γίνει το λέμε για μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν την έλευση του Κριτού. Και όπως κάποιοι ακούσανε στην Εκκλησία, θα προσπαθήσουν, λέγει, να κρυφθούν από την οργή του Θεού. Να δώσουμε και πάλι την απάντηση, είναι αναγκαία, έκφραση είναι οργή Θεού. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς. Ο Απόστολος Παύλος, να δώσουμε την εξήγηση με βάση τον Απόστολο Παύλο, ονομάζει οργή Θεού ή τέκνα οργής, τέκνα οργής, τους ανθρώπους της αμαρτίας. Γιατί τους ονομάζει έτσι? Γιατί όποιος, και το λέμε όποιος, εννοούμε όλους εκείνους που είναι εργάτες του κακού, όλους. Όσοι εργάζονται το κακό, εργάζονται τη συμφορά. Γιατί το κακό δεν έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα παρά μόνον να φέρνει στο κεφάλι του ανθρώπου, αφού λέγεται κακό, τη συμφορά. Πάρε το οποιοδήποτε κακό. Μιλάμε, λέμε για έκτακτα φαινόμενα, λένε. Θα τους πούμε θεομηνίες, πως λένε, ό,τι θέλετε πέστε το. Προξενεί συμφορές στο κακό. Είτε είναι έκτακτο φαινόμενο βροχής, είτε κάποιο άλλο σεισμός κλπ. Είναι προκαλεί συμφορά. Αυτή η συμφορά η ίδια που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό, καμία απολύτως. Ο Θεός κακόν δεν επίησε. Μόνο καλό επίησε ο Θεός. Όταν λέμε ότι είναι αγαθός, μπορούμε να του προσθέσουμε δίπλα του Θεού, που ονομάζεται πανάγαθος, να του προσθέσουμε τη λέξη κακός, αφού το λέει η λέξη, λέει πανάγαθος, πώς είναι δυνατόν να έχει το κακό μαζί. Είναι, λέει ο Κύριος, της ποια σχέση υπάρχει μεταξύ φωτός και σκότους? Καμία. Όπου υπάρχει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Και όπου εισβάλλει το σκότος, δεν υπάρχει φως καθόλου. Άρα δεν υπάρχει σχέση μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ καλού και κακού. Όταν λέμε λοιπόν για οργή Θεού, δεν εννοούμε καν το Θεό ως οργισμένο πρόσωπο. Αλλά εννοούμε άνθρωπο που κουβαλάει μαζί του τη συμφορά του κακού, που το κακό είναι πάντα οργισμένο, πάντα κακό, και ξεκαθαρίζει και ξεχωρίζει τη θέση του από το Θεό. Εφόσον λοιπόν εσύ κλείνεις τα νότα στο Θεό και φεύγεις, αν φεύγεις από το Θεό που είναι αγάπη, που είναι εσπλαγνία, που είναι έλεος, που τα έχει όλα τα καλά επάνω του, τι αγκαλιάς? Δεν αγκαλιάζεις την οργή μόνο σου? Αγκαλιάζεις την οργή. Και αφού αγκαλιάζεις την οργή, είσαι Υιός της οργής. Και όχι Υιός του Θεού, Υιός του Φωτός. Είσαι Υιός του Διαβόλου και όχι αδελφός του Κυρίου μόνος του Χριστού. Δηλαδή, καμία σχέση μεταξύ αυτό που λένε φορέ, λαό, Θεού. Έχει σχέση και αυτό. Έχει σχέση, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο με εκείνο. Φωνή λαού, δηλαδή αγκαλιάζει ο κόσμος, αγκαλιάζει ένα πλήθος κόσμου το κακό, από εκεί και πέρα είναι οργή Θεού. Και πέρα είναι οργή Θεού. Και μια και το θίξατε αυτό, όταν το κακό έχει απλωθεί
σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επάνω στη γη και το έχουν πια για τρόπο ζωής οι άνθρωποι και δεν τους παραξενεύει καθόλου και το θεωρούν σαν φυσική τοποθέτηση μέσα στο κόσμο. Αυτό λέγεται, Μιχάλη, διαστροφή. Όταν δεν λες ότι ξέρεις, είναι εξέλιξη το κακό. Ξέρεις, τοποθετείς την τηλεόραση ομοφυλόφιλους και σου λένε θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Σαν να πρόκειται μια φυσική τάξη πάνω στον κόσμο. Όχι μόνο το συγκεκριμένο αυτό κακό, αλλά και όλα τα άλλα κακά. Κάτω από αυτή την έννοια, όταν προβάλλονται σαν να είναι κάτι φυσικό, πρόκειται η διαστροφή. Και να σου πω κάτι, που εκεί πάνω, όσα είπες τώρα, ο Θεός συμμετοχή δεν έχει πουθενά το λόγο του. Σε καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Ο Δαβίδ, το έχουμε διαβάσει μέσα στους ψαλμούς, φωνάζει δυνατά. Πώς το λέει? Πάντες εξέκλειναν. Όλοι φύγανε. Μπράβο. Κάνανε στροφή. Έφυγαν από το θέλημα του Θεού. Και βάζει μια σφραγίδα. Άμα ηχριώθησαν. Από τη στιγμή που έγιναν αχρίοι εντελώς. Βδελικτή και βρωμερή. Και συνεχίζει. Υιός ασπίδος υπό τα χείλη αυτών. Κάτω από τη γλώσσα τους, μέσα στη γλώσσα τους, υπάρχει δηλητήριο, των ανθρώπων τη γλώσσα. Δηλητήριο σαν εκείνο που έχουν τα φίδια, οι ασπίδες. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγγς αυτών. Το λαρύγγι τους μοιάζει με τάφο που θάβουν τους ανθρώπους. Δεν λέει και ο λαός, τον έδαψε γι' αυτόν. Δεν το λέει ο λαός, γιατί τον έδαψε. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Όπως θάβουμε εμείς, αν το λέμε και με τα όνομά τους, που θάβουμε πολλούς και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή με τη γλώσσα μας. Θα τον έχουν. Όχι, όταν αρχίσεις και κατηγορείς κάποιον, τον θάβεις. Ή όταν ασχολείσαι μαζί του και τον κατηγορείς, επόμενο είναι, αυτό λέγεται θάψιμο, υποτίθεται. Αυτό το θάψιμο. Αυτό είναι το θάψιμο. Είναι... Με τη σιωπή υπάρχει θάψιμο. Με τη σιωπή, ναι. Για καθένα όταν... για τις δυο πλευρές. Όταν σε κατηγορεί εσένα ο Α και δεν μιλάω, είμαι συνένοχος με εκείνον. Θάβω κι εγώ μαζί με εκείνον. Αυτή είναι η... Πρέπει να πάρεις θέση. Πρέπει να πάρεις θέση. Είναι σαν να συνεχίσεις, ας πούμε, με τη ζωή μας. Θέση που θα μαζί. Πάρουμε όμως... Να μην γίνουμε σαν κι αυτόν, αυτό κατηγορούμε ότι δεν τα λέει σωστά και αν το πούμε περισσότερο είμαστε χειρότερα από τον προηγούμενο. Από τον άνθρωπο. Δεν λέει αυτό ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, λέει κάτι άλλο. Λέει ότι εγώ παραδείγματος χάρη κατηγορώ τον Μιχάλη. Ναι. Εσύ που είσαι χριστιανός και με ακούς, οφείλεις να πεις όχι, δεν έχεις δίκιο. Ναι, όχι, μια στιγμή. Εκπαιδεύουμε τις φράσεις, τις κατηγορίες. Εμένα με κατηγορεί γιατί είμαι πρόστιχος. Και εγώ για να το αποδείξω ότι δεν είμαι πρόστιχος, αλλά είμαι όμως. Ναι, του λέω περισσότερα του αυτού νου, για να φάνω εγώ ότι είμαι καλύτερος από αυτόν. Όχι, και δεν πιάνω. Ενώ όταν βλαστημεί κάποιος το Θεό και δεν πάρουμε θέση, τότε είμαστε δίσα κι αυτόν. Και λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, εγώ άμα ακούσω και βλαστημήσει, θα του δώσω ένα καστούκι στο στόμα. Φτάνει στο σημείο αυτό ο Χρυσόστομος. Δεν το συνιστάει όμως να κάνουμε αυτό. Δεν το συνιστάει να κάνουμε αυτό όλοι μας. Να απλώνουμε το χέρι. Γιατί πρώτα πρέπει να δώσουμε στο δικό μας στόμα και να πετάξουμε. Στο βλάστημο θέλει να πει πόσο μεγάλο κακό είναι η βλαστημία στο Θεό. Αυτό θέλει. Και θέλω τώρα να επανέλθουμε στο θέμα μας. Όταν λοιπόν θα είναι παγκόσμια στο έσχατο σημείο η εξαχρίωση του κόσμου θα είναι το ένα σημάδι αυτό. Το άλλο σημάδι
λέει ο Κύριος, αυτό που διαβάσαμε και εδώ μέσα, σημεία εν ηλίω, σημεία εν σελήνη, σημεία στα άστρα του ουρανού επάνω. Και άλλα σημάδια αναφέρει ο Κύριος. Μιλάει για πολέμους, για ακουάς πολέμων, δηλαδή θα ακούτε πολέμους, αλλά προσοχή, δεν είναι ακόμα ούπο ήξη το τέλος, λέει ο Κύριος εκεί. Δεν θα είναι ακόμα το τέλος. Πότε θα είναι το τέλος? Θα έρθει ο άλλος, όπως υπόθηκε και χθες στην Εκκλησία. Ο άλλος, εγώ ήρθα, λέει ο Κύριος, εις τα ίδια, έτσι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και οι ίδιοι ου παρέλαβαν, και οι ίδιοι δεν με παρέλαβαν. Όταν όμως έρθει ο άλλος, ο Αντίχριστος, εκείνον λείψονται, θα τον καλοδεχτούν εκείνον. Και επειδή γράφεται στην Αποκάλυψη και αλλού στην Καινή Διαθήκη γενικά και οι πατέρες το σχολιάζουν, όταν θα έρθει εκείνος θα είναι μελιστάλακτος. Στην αρχή βέβαια ο Αντίχριστος. Και θα κάνει φαινομενικά θαύματα. Φαινομενικά, όχι πραγματικά. Ο Κύριος έβρισκε, όταν ήταν επί της γης σαν άνθρωπος και Θεός παράλληλα, ένα τυφλό του έδινε τα μάτια. Ένα παράλυτο του χάριζε τη δύναμη στα πόδια. Ένα νεκρό τον ανέστενε. Πραγματικά θαύματα ήταν αυτά. Εδώ θα πρόκειται για μία απάτη, το λέει η Αποκάλυψη μέσα. Θα κάνει θαύματα για να εξαπατά τον κόσμο και να τον ανακηρύξουν ως τον Μεσσία και Θεό. Και θα απαιτήσει, λέει, και η Αποκάλυψη το λέει, λατρεία από τους ανθρώπους της γης. Λατρεία Θεού. Θα τον ανακηρύξει τον αυτό του Θεό, στην λατρεία. Πλην όμως, ό,τι καλό κάνει θα ζητήσει να ξεπληρωθεί στην πράξη με τα μεγαλύτερα κακά που θα έχει να ρίξει στην πλάτη όλο εκείνο που τον λατρεύανε. Θα τα σφεντονίσει όλα εναντίον τους. Και ποιος θα είναι αυτός? Θα είναι άνθρωπος που θα έχει στα χέρια του μία δύναμη παγκόσμια. Θα ενσαρκώνει μέσα του, όπως ο Χριστός ήταν άνθρωπος και είχε θεότητα μέσα του, θα είναι άνθρωπος και θα έχει μέσα όλες τις σατανικές δυνάμεις. Θα ενσαρκώνει μέσα του. Αντίστροφα, αντίθετα ακριβώς από ό,τι είχε ο Κύριος. Ο Κύριος είχε όλα τα καλά του ουρανού επάνω του, ήταν ο Παράδεισος ο ίδιος και όλα αυτά σκεπαζόντουσαν σε ένα ανθρώπινο σώμα. Ο Αντίχριστος. Μέσα στο ανθρώπινο σώμα θα σκεπάσει όλες τις συμφορές του κόσμου. Θα έχει σατανικές δυνάμεις. Για να εκδικηθεί τον άνθρωπο, θυμηθείτε τον λόγο του Κυρίου, απαρχής ανθρωποκτόνος εστί. Απ' την αρχή ο διάβολος ήταν και είναι και θα είναι φωνιάς των ανθρώπων. Ανθρωποκτόνος. Νομίζω είναι τόσο ζωντανά και τόσο καταληπτά εκείνα που άκουγα. Διότι ο Κύριος τον άνθρωπο δεν είναι κάτι μία ζήτη. Πολεμάει το Θεό. Πολεμάει το Θεό. Γι' αυτό δεν να εξοντώσει τον άνθρωπο. Δεν το πάει κάτω ο διάβολος στη γλώσσα την απλή να βλέπει τον άνθρωπο στην αγκαλιά του Θεού και αυτός να είναι συμφοριασμένος μέσα σε όλα τα κακά. Φθονεί τα καλά. Φθονερός. Φθόνο διαβόλου εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο, λέει. Φθόνο διαβόλου μπήκαν όλα τα κακά μέσα στην ανθρωπότητα. Από φθόνο του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου που θα έχει
τον αντι-Μεσσία, τον αντί του Χριστού, τον αντίχριστο, και τον ακολουθεί όχλος πολλής, όχλος πολλής. Και όπου, όπως λέει, θα βασιλέψει η Γραφή 3,5 χρόνια ακριβώς, ούτε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Γιατί λέει ο Κύριος ότι θα γίνει τέτοια θλίψη επάνω στη γη, τέτοιος πόνος, τέτοια συμφορά, τέτοιο κακό, ή αούκε γένετο απ' αρχής κόσμου. Κύριος το λέει. Δεν έγινε από την αρχή που γίνει ο κόσμος. Ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ τέτοια θλίψη επάνω στη γη. Το λέει ο Κύριος. Και λέγει, ή μη εκολοβόδησαν ημέρε, εάν οι ημέρες του Κυρίου, του ημέρες του, της εποχής του Αντιχρίστου, της εποχής του Αντιχρίστου, δεν τις έκοβε ο Κύριος στη μέση, αλίμονο στην ανθρωπότητα. Αλίμονο στην ανθρωπότητα. Θα έρθει ο Κύριος για να βάλει τέρμα σε αυτή τη συμφορά που θα έχει απεργαστεί ο Αντίχριστος και να στεφανώσει τα τέκνα του Θεού. Λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι θα είναι και μεγάλη χάρη του Θεού στα τέκνα του Θεού, αλλά και μεγάλη πληρωμή τους. Θα έχουν τα σκύπτρα της αγιοσύνης όλων των εποχών. Δηλαδή οι ανώτεροι Άγιοι και οι ανώτεροι μάρτυρες. Δεν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες ανώτεροι. Λυσμόνησα, δεν πέσω από το λογισμό μου να σας φέρω από τον Άγιο Ιωάννη της Εκκλησίας που αναφέρει πώς θα είναι ο κόσμος τις ημέρες εκείνες. Μα ξεκάθαρα αναφέρει. Θα αναφέρει μία θάλασσα από διαφθορά στον κόσμο, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, και από τον πιο κακό μέχρι εκείνο που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Όλες τις τάξεις των ανθρώπων και όλες τις ιδιότητες των ανθρώπων. Πρόκειται για μεγάλη εκτάσεως κακό. Και θα έρθει να βάλει το τέλος ο Κύριος για να βασιλεύσει, λέει, μαζί με εκείνους που θυσιάστηκαν χάρη του αρνίου. Χάρη του αρνίου. Αυτή είναι η οργή για την οποία μιλάει η οργή του Θεού. Πρόκειται και για καθαρά οργή του Σατανά, από ό,τι βλέπετε. Δεν πρόκειται για οργή Θεού. Και επαναλαμβάνω, όλο αυτό το μεγάλο κακό έχουν επιτρέψει να εισέλθει στον κόσμο. Εμείς ανοίξαμε διάπλατες πόρτες, είπαμε πέρασε, και πέρασε το κακό μέσα. Γιατί λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Σατανάς δεν έχει δύναμη, είναι δειλός. Είναι πολύ δειλός. Τόσο δειλός που πάμε να του κάνει στο σταυρό. Έφυγε ο διάβολος. Τελείωσε. Και ξέρει τι έχει πάθει στο σταυρό και από το σταυρό ο Σατανάς. Το ξέρει πολύ καλά. Εκεί έπαθε το βατερλό του τη συμφορά του τη μεγάλη. Την Ανάσταση που διέλυσε το βάδι. Τελείωσε. Άδεις πια δεν υπάρχει. Και ακολουθεί λοιπόν, μετά από την παρουσία του Αντιχρίστου, η γενική Ανάσταση, αυτά τα γεγονότα δηλαδή, πια θα έρθει αυτή η μεγάλη αναταραχή. Και όπως υπόθηκε και χτες, ότι, δεν ξέρω αν μιλήσει, εγώ δεν μπορώ να το πω και το πράγμα, πάντως έχουμε κάποια προμηνύματα. Λέει, θα γίνεται τέτοιος μεγάλος άλλος επάνω στη γη, αντάρα όπως λέμε, όπως ακριβώς ο κλειδονισμός των υδάτων της θαλάσσης, όταν υπάρχει μεγάλη αναταραχή στη θάλασσα και χτυπάνε τα κύματα δεξιά και αριστερά και δημιουργείται μια μεγάλη αντάρα, μια εικόνα τέτοια έχει και στην Αποκάλυψη και στο Ευαγγέλιο του Κυρίου, που θα προκαλεί αυτή η αντάρα ένα είδος λιποψυχίας. Φόβο και τρόμο. Ναι, φρίκι. Φρίκι που θα λιποθυμούν οι άνθρωποι από το φόβο τους.
από τα κακά που θα βασιλεύουν επάνω στον κόσμο, θα δημιουργείται η αντάρα. Πρόκειται λοιπόν για φοβερές, πολύ φοβερές ώρες, φοβερό καιρό, φρικτό, γι' αυτό και οι πατέρες ονομάζουν την εποχή εκείνη, ή την ημέρα ή την ώρα εκείνη, φρικοδέστατη παρουσία του Κυρίου, γιατί θα είναι, θα έχει η γη εικόνα φρίκης επάνω. Και μάλιστα λέει ο Κύριος, και Αποκάλυψη το λέει, «Εδυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται». Θα κουνηθούν οι δυνάμεις των ουρανών. Αφού βέβαια μιλάει για άστρα, για σελήνη, για τώρα και τώρα, ποιες είναι οι δυνάμεις? Οι πονηρές δυνάμεις που υπάρχουν στον ουρανό θα κουνηθούν για τα καλά. Αυτές που προξενούσαν το κακό επάνω στον κόσμο. Έχουμε σε όλες τις εποχές, σε όλες τις εποχές, μάρτυρες. Η Εκκλησία μας πρέπει να το χωνέψουμε, είναι Εκκλησία, η Εκκλησία ναι, μαρτύρων. Ας μας ελεήσει ο Θεός Ιωσήφ. Μπορεί να λες έχεις δίκιο. Είμαστε άνθρωποι των ανέσεων. Και από εδώ ακούστηκε προηγουμένως και από εκεί ακούστηκε προηγουμένως. Για ανέσεις. Οι ανέσεις είναι ό,τι χειρότερο στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ό,τι χειρότερο στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Εδώ μιλάει για μαρτυρικά αίματα. Μπορεί κανείς να έχει φρόνημα ηρωικό, μαρτυρικό, να πει «Κύριε, εγώ σε αγαπώ και ο θάνατος μπροστά στην αγάπη που έχω για σένα είναι ανυπολόγιστος, δεν τον υπολογίζω, όταν είναι εξαπλωμένος, όταν τρώει καλά, όταν κοιμάται καλά, όταν τα έχει όλα κύριε καλά, όταν λέει έχω φτιάξει περιουσία και θα αφήσω τα παιδιά μου να ζήσουν και τα εγγόνια μου και τα δισέγγωνα κλπ. Όταν δεν έχει καμιά δυσκολία επάνω στη ζωή που ζει, μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν σήμερα να ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι, αυτό το είπες. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό θα πρέπει να καλλιεργούμε μέσα από εκείνα τα υλικά αγαθά που μας έχει χαρίσει ο Θεός ένα είδος θυσίας. Θα αναφέρω που θεωρείται και το μεγαλύτερο καλό για την ψυχή του ανθρώπου. Το μεγαλύτερο καλό. Λέει, ζητάς να σου χαρίσει τη βασιλεία του. Εσένα σου ζητάει, λέει ο Χρυσόστομος, να δώσεις κάτι στο φτωχό που δεν έχει να φάει, που είναι άρρωστος, και σου λέει δώσ' το εκεί και εγώ το κρατάω εκεί πάνω για σένα. Σου ζητάει να δώσεις σκουπίδια, στην ουσία σκουπίδια είναι, όταν φεύγεις και δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου, και για να σου χαρίσει τη βασιλεία του, τον εαυτό του, αυτό που λες τι είναι ο Θεός. Λέει η Αγία Γραφή, ξέρεις είναι ο Θεός, θα σε απαντήσω αμέσως, είναι αγάπη, αλλά ο ψώμεθα καθώς εστί, θα το δούμε όπως ακριβώς είναι στη βασιλεία του. Εδώ δεν απομένει, παρά μόνο να το γνωρίσουμε στην πράξη με τα έργα μας. Θα αναφερθώ, λένε πολλοί, τα έχω διαβάσει εκείνα που συζητάτε λέει στο κήρυγμα. Αλλά δεν τα κάνω. Λέει ο Σιφεκή είναι η διαφορά η μεγάλη. Δηλαδή, λέει, αιτείτε και δοθήσετε ημίν ο Κύριος. Όταν τα ακούς, θα κάτσεις στο μυαλό σαν γνώση. Όταν γονατίσεις,
Και κουραστεί στην προσευχή, να κουραστεί στην προσευχή όμως. Τότε θα καταλάβεις τι είναι η προσευχή. Στην πράξη καταλαβαίνετε. Μη μου λες το γνωρίζω. Άλλο το γνωρίζω, άλλο το κάνω. Γιατί η πράξη σου θα δημιουργήσει την πείρα. Χωρίς πείρα γνώση δεν υπάρχει. Θεωρείται με πράξη μεγάλη απόσταση. Υπάρχει χωρίς πείρα, πράξη δηλαδή, γνώση. Okay. Λέει, ελεήστε λέει ο Κύριος. Για να με γνωρίσετε εμένα, γιατί εγώ είμαι ελεήμων. Πώς θα καταλάβεις το πρόσωπο του Κυρίου, αν δεν ελεήσεις που είναι ελεήμων ο Κύριος. Και το φωνάζει, ξέρεις, μη μου ζητήσει ελεημοσύνη τη δεύτερη παρουσία, να σε σώσω δηλαδή, γιατί εγώ το φωνάζει. Όταν κατέβηκα στη γη, δεν ήρθα να κρίνω. Και προσθέτει, ναι. Αλλά για να σώσω. Λοιπόν, ελέησα που ήρθα στη γη. Όταν θα έρθει εκεί και θα συναντήσει, δεν θα σε ελεήσω. Αν δεν έχει δώσει ελεημοσύνη. Θέλω να τελειώσω λίγο το συλλογισμό ναι, μου, ναι. Γιατί και έτσι είναι. Ναι. Εάν δίνουμε ελεημοσύνη, έρχεται η ώρα που ο Κύριος μας αποκαλύπτεται μέσα από την ελεημοσύνη και μας λέει, βλέπεις τη γλύκα, αισθάνεσαι τώρα που δίνεις. Και πριν καταλάβαινες, όταν σου ζητάγανε ότι το χέρι ήταν ξερό και είχε αγκάθια και τρυπιώσουνε για να δώσεις, κοίτας να δεις τη διαφορά τώρα, βλέπεις τη διαφορά στην πράξη. Το ίδιο και σε όλα τις πράξεις. Κάνεις πράξη, καταλαβαίνεις. Δεν κάνεις, ούτε και γνώση είναι. Κάτι πήγατε να πείτε, κύριε. Θέλω να πω τούτο. Ότι λέει να ελεήσουμε. Ναι. Τι κάτω είναι όλα. Και μας παρακαλάει να δώσουμε από τα δικά του. Γιατί εμείς, χωρίς την εύνοια και τη χάρη του Θεού, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τότε. Λοιπόν, τελείως Βασίλη. Ναι, ορίστε. Εδώ είμαστε όλοι και εγώ πρώτος. Ναι. Το κάνουμε. Το θέμα... Όχι, άσε, ναι, ναι, το απάντησε. Ναι, αλλά κοίταξε, υπάρχει το όχι το κάνουμε. Παρασυρώμεθα ο ένας με τον άλλον. Ναι. Να μην κάθω εγώ... Άσε δικαιολογία. Να μην δεν με ενδιαφέρει εμένα τι κάνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ. Μπράβο, ο καθένας... το κάνουμε λέω. Αυτό δεν το ξέρουμε πάλι. Και τώρα, άμα το κάνουμε εντάξει. Μπορώ να προσθέσω. Έχει φτιάξει τόσο το πράγμα. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Εδώ μήπως δεν κάνουμε τίποτα. Ο Άγιος σήμερα σας κάτι. Σωστά είναι το ερώτημά σου. Σωστά μιλά και Βασίλης, αλλά εγώ θα μου πείτε και το σκυλί που θα πείτε ολόκληρη. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Λέει ο Κύριος μας, το φέρνει σε δύσκολη θέση ή φέρνει σαν τα αδέρφια σε δύσκολη θέση το ερώτημά σου. Δεν είναι δύσκολη. Θα απαντήσω έτσι. Πολύ δύσκολη. Θα απαντήσω έτσι. Λέει, σου δε ποιούντος ελεημοσύνη. Εσύ όταν κάνεις ελεημοσύνη, δηλαδή εγώ και ο καθένας, μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Δεν θέλετε να σου πει τώρα ο Βασίλης. Ξέρεις, κάνω, γιατί είναι ντροπή να το πει. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Εγώ απαντάω πως πρέπει να σκεφτόμαστε. Δεν λέω εγώ προσωπικά ότι εσύ δεν κάνεις. Κανένας μας δεν ξέρει τι κάνει ένας τον άλλον. Αλλά τον εαυτό μας να κρίνουμε. Ας τους άλλους. Ασφαλώς τον εαυτό μας. Με αυτό που λέω τον εαυτό μας κρίνουμε. Διότι το τραπέζι που καθόμαστε να φάμε, αν δεν χορτάσουμε, χορτάσει το στομάχι μας, γεμίσει, δεν σηκωνόμαστε. Αλλά σκεφτήκαμε πνευματικά, χορτάσαμε πνευματικά που μόνο ένα σταυρό κάμε και παίρνει μαντολίνο. Αυτό εγώ ρώτησα. Και τώρα, γιατί είπε κάτι, δεν θα απαντήσω κάτι. Περιμένουμε να τελειώσουμε. Ο παππούς μου παλαιά έλεγε «Κατίνα η γιαγιά μου». Στρώσε τραπέζι και έφερε. Και έλεγα εγώ «Γιαγιά, γιατί έβαλες ένα πιάτο πιο πολύ» «Για το φτωχό παιδί μου». Κάποιος θα πήγαινε σπίτι, κάποιος θα χτύπαγε την πόρτα. Σήμερα αυτή την παράδοση, την όμορφη, την έχουμε ξεχάσει. Τίποτα. Θέλω να γυρίσω σε μια εικόνα και να εκεί θα κλείσουμε την... σημερινή σύναξη, μια εικόνα από την Αποκάλυψη. Όταν λέγει άνοιξε τη σφραγίδα την Πέμπτη, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και τη μαρτυρία του αρνίου ήχων.
και έκραξαν φωλή μεγάλη, λέγοντες, «Έως πότε ο Δεσπότης ο Άγιος και ο Αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ του κατοικούντων επί της γης?» Και δόθη αυτή σε κάστο στολή λευκή. Και ρέθη αυτής ή να αναπαύσονται έτη χρόνων έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και αδελφοί αυτών οι μέροντες αποκτήνεστε ως και αυτοί. Να δώσουμε μια εξήγηση. Είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης η ιερώθηση αστήριο στον ουρανό επάνω βέβαια. Και κάτω λέγει από το θυσιαστήριο τις ψυχές των εσφαγμένων δια το Λόγο του Θεού. Τις ψυχές εκείνων που είχαν σφαχθεί γιατί είχαν κηρύξει το Λόγο του Θεού. Είχαν σφαχτεί λέει και τη μαρτυρία του αρνίου. Και γιατί είχαν πει ότι εμείς πιστεύουμε στον Αστάντα Χριστό και θυσίασαν τη ζωή τους. Να έχουμε την εικόνα στο μυαλό μας αυτή. Ο σχολιαστής του βιβλίου αυτού εδώ πέρα λέγει ότι αυτή η τοποθέτηση κάτω από το θυσιαστήριο, εκεί που βασιλεύει ο Θεός, κάτω από το θυσιαστήριό του, που το είχαν για σκέπη το θυσιαστήριο και προστασία, ακριβώς αυτή την πραγματικότητα μας μαρτυρεί, ότι νιώθουν τώρα πια τη σιγουριά στα χέρια του Θεού και δεν τους εγγίζει τίποτα, κανένα απολύτως κακό. Κανένα απολύτως, πες δύο λόγια να συνεχίσεις. Ακριβώς αυτή την εικόνα, την αγιογραφία την παρουσιάζει ο Σιμονόπετρα. Στη Λαύρα, στη Μεγίστη Λαύρα, έχει αυτή την εικόνα ακριβώς που τους έδωσε λευκές στολές και τους λέτε περιμένετε. Και κάτω είναι το αίμα και πάνω. Α, περιμένετε. Ναι. Το σχολιάζουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα. Το σχολιάζουμε. Όμως προσέξτε, αυτό το περιμένετε που λέει, ναι. Εδώ πρόκειται για ψυχές που είναι ήδη στον ουρανό. Ναι, αυτή στον ουρανό. Στον ουρανό, έτσι. Και είπε ότι τους λέει περιμένετε. Να γίνει ποιος. Η Δευτέρα Παρουσία. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Φωνάζουν λέγει αυτές οι ψυχές οι σιγουρεμένες ή ασφαλισμένες στα χέρια του Θεού και τι λένε. Έως πότε ο Δεσπότης ο Άγιος και Αληθινός ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών. Μέχρι πότε λέει ο κόσμος. Μα δεν βλέπεις που βασιλεύει το κακό. Αυτοί που κάνουν τα μεγάλα εγκλήματα μένουν απλήρωτοι. Προσέξτε το αυτό. Εδώ η γραφή λέγει μέχρι πότε θα αφήνεις το αίμα μας να μην παίρνει ανταπόδοση. Ναι. Να μην πληρωθούν εκείνοι που το έχησαν. Ναι. Το δικό μας αίμα. Και ο Κύριος λέγει τους έδωσε λέει στολή λευκή, ντυθήκανε με στολή λευκή και τους είπε αναπαυθείτε τώρα μέχρι εκείνη την ώρα που θα γίνει ανταπόδοση. Έχει μεγάλη αγιογραφία. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Το τι σημαίνει. Σημαίνει το εξής. Ότι όταν η ψυχή του ανθρώπου φεύγει και πάει είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο στα χέρια του Θεού όπως λέμε η μεν πρώτη τιμωρείται, αλλά δεν παίρνει όλη την τιμωρία που έχει να πάρει. Όχι. Η δε δεύτερη που αμείβεται και είναι στα χέρια του Θεού, δεν δέχεται, δεν παίρνει δηλαδή, δεν πληρώνεται μόνο την καλή πληρωμή από τον Θεό που της ανήκει. Περιμένει να λάβει την ολοκλήρωση της αμοιβής. Ακριβώς. Όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ύστερα. Όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε θα γίνει τέλεια ολόκληρη η αποκατάσταση. Και τότε
Το αίμα που ζητούν και που ζητάει εκδίκηση, το αίμα που ζητάει εκδίκηση. Κάπου διάβαζα και πολύ ωραίο για τη Μικρά Ασία που πετάνε οι Τούρκοι επάνω. Χυθήκανε εκεί αίματα χριστιανικά και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής από εκεί είναι δαμένος. Ναι. Στην αίθουσα της Μικράς Ασίας πήγε να ναός στο Αγίου Ιωάννου. Λοιπόν, λέει, και κοίμηται μεγάλα στοιχεία στην Ασία. Πατάνε πόδια αγαρινών, αθέων, μολυσμένων ανθρώπων. Αυτά ζητούν εκδίκηση. Και ο Κύριος είπε, αν το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά, ότι το αίμα του Άβελ βοά. Φωνάζει. Τι φωνάζει. Αυτό που λένε εδώ, που λέει Αποκάλυψη. Γιατί λέει δεν γκρίνεις και δεν εκδικείς το αίμα μας. Γιατί δεν τιμωρείς εκείνους που μας σκότωσαν. Δεν έχει έρθει η για προσέξτε το καλά και το πράγμα. Δεν θα μείνει τίποτα απλήρωτο. Όχι βέβαια. Κλείσαμε και σήμερα από την πέμπτη σφραγίδα και στίχο 9-11 βέβαια και 12-17 για την μέλουσα να γίνει κρίση και δευτέρα παρουσία του Κυρίου που πρόκειται να γίνει. Και είπαμε το πότε δεν μας είναι γνωστό. Μπορείτε να προσθέσετε κάτι, έχετε χρόνο. Το θέμα μας ποια είναι σήμερα που είπαμε όλα τόσα αυτά. Ποιο είναι το θέμα μας. Για τη δευτέρα παρουσία και την έλευση του Κυρίου που θα έρθει να κρίνει ζώντα να μην και νεκρούς που λέει. Το θέμα μας μια και το ζητάς. Το λέω επιγραμματικά, χωρίς να το σχολιάσουμε με πολλά λόγια. Ότι πριν κλείσει η αυλαία τούτου του κόσμου θα προηγηθεί μία γενική διαφθορά παγκόσμια. Ακριβώς. Παγκόσμια διαφθορά. Πράγμα που θα δίνει την εντύπωση ότι αυτή είναι η διαφορά δηλαδή του κόσμου, η φυσική τάξη σύμφωνα με την οποία ο Θεός τη δημιούργησε. Και είπαμε είναι διαστροφή αυτό. Διαστροφή διότι... Διαστροφή, δηλαδή στο μαύρο άσπρο, διαστροφή. Μέσα σε αυτό το γενικό κατακλυμό της αμαρτίας θα έρθει και θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος επάνω στη γη. Θα στήσει το βασίλειό του μόνο για 30 χρόνια. Και θα δημιουργήσει στην αρχή μια πολύ καλή εντύπωση, στη συνέχεια όμως θα αρχίσει να μαστίζει την ανθρωπότητα και καλούς και κακούς. Και οι μεν κακοί θα υποστούν τα πάνδυνα, οι δε του Χριστού αδελφοί θα έχουν τόση μεγάλη τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, ώστε τη τιμωρία θα την γλυκένει η χάρη του Θεού. Όπως ακριβώς συνέβαινε και στην εποχή, τη μαρτυρική εποχή των κατακομβών. Ναι, σωστό. Λοιπόν, και ότι ακόμη οι μεγαλύτεροι Άγιοι όλων των εποχών θα είναι η εποχή εκείνη που ονομάζεται εποχή του Αντιχρίστου. Και επειδή κάποιος χτες σε μια συνέντευξη που δώσαμε πάλι με ρώτησε γιατί θα υποφέρουν οι καλοί, γιατί οι κακοί, εδώ υπόθηκε για λίγο, τότε θα είναι και σφραγισμένοι όλοι. Mm. Με μία σφραγίδα και θα λέει ο Αντίχριστος «Με προσκυνάς, σου δίνω ένα κιλό ψωμί. Δεν με προσκυνάς, δεν σου δίνω πέθανα της πείνας». Τέτοια θα είναι εποχή. Μα και τώρα αυτοί εποχίζονται. Όμως... Διότι πραγματικά εάν είχαμε το πνεύμα και νιώθουμε τι πάει να πει αγιοπνευματικά να ζούμε, δεν ζητάγαμε τα επίγεια αγαθά. Θα ζητούσαμε τα πνευματικά αγαθά. Τώρα, με το παραμύθι που θέλουμε να πλουτίσουμε, να δικήσουμε τον Α, το Β, να του πάρουμε το σπίτι για να ικανοποιήσουμε. Αυτά δεν είναι σατανικά. Πάντοτε. Τότε. Και από τότε που ήθελα... Και τι μας βοηθάει, βλέπετε, ο Σατανάς, αυτά που μας δίνει, τα βλέπουμε, τα πιάνουμε. Και πιστεύω ότι αυτά είναι τα σωστά. Ενώ το πνεύμα το Άγιο για να το αποκτήσουμε χρειάζεται μεγάλη θυσία. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
Γιατί μας έχει πορώσει, μας έχει αγκαλιάσει ο διάβολος. Μόνοι μας όχι, φυσικά. Μόνοι μας όχι. Μόνοι μας ναι, αλλά δεν αρχίζουμε όμως. Ενώ με το παραμικρό να πλουτίσουμε, να αδικήσουμε, θεωρούμε τον εαυτό μας πολύ έξυπνο για την αδικία του άλλου. Θα ήθελα, αν έχει κάποιος άλλος θα να συμπληρώσει κάτι, Παναγιώτη. Εγώ θα έλεγα μετά από αυτά που ακούσαμε, εμείς οι παρόντες τουλάχιστον, ας κάνουμε μια αυτοκριτική, αυτοκριτική μόνοι μας. Ας μην ανοιγόμαστε και να λέμε, γιατί όλοι μας τα ξέρουμε, ας κάνουμε μια αυτοκριτική απόψε. Την ώρα που θα πάμε να ξαπλώσουμε και κάνουμε την προσοχή μας, ας κάνουμε μια αυτοκριτική, τι είναι ο καθένας από εμάς. Και πιστεύω ότι θα βγει κάτι καλύτερο, εάν μπορέσουμε και κρίνουμε σωστά τον... Αν μπορούσαμε να εξηγήσουμε μόνοι μας το Πάτερ ημών, μπορούμε όλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να προσθέσω. Ευχαριστώ πάντως για την δικαιοσύνη. Και να κλείσουμε. Να προσθέσω και να κλείσουμε. θα το επαναλάβω κάτι που είπα προηγουμένως. Η ίδια γραμμή με όλους θα είμαι και εγώ, δεν έχω καμία αντίρρηση. Τη λέξη που ακούμε συνήθως και την ακούσαμε και εδώ μέσα. Τα γνωρίζουμε, την αντιπαθώ. Πώς το πες, δεν σε άκουσαν. Τη λέξη, ναι. Τα γνωρίζουμε. Ναι. Αλλά δεν τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, τα ξέρουμε. Το λένε όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας. Την αντιπαθώ. Ναι, ναι. Είμαστε τέλειοι όλοι. Εγώ αντιστρατεύω στον εαυτό μου, όπως είπε ο Παναγιώτης. Τη φέρνω αντιμέτωπη με τον εαυτό μου, εντελώς με τον εαυτό μου. Και λέω, δεν τα ξέρω. Και το τονίζω γιατί λέω δεν τα ξέρω. Γιατί άλλο σημαίνει κάνω, εφαρμόζω. Οπότε πηγάζει η γνώση από εκεί η πραγματική. Και τότε το βουλώνω και λέω δεν ξέρω τίποτα. Και άλλο δεν κάνω και τα ξέρω όλα. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Έχετε αντίρρηση από το πράγμα. Τεράστια Εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου το κρατάω αυτό υπόλοιπο. Δεν το κάνω σχήμα λόγου. Αλλά το έχω πάντα σαν παράπονο από τον εαυτό μου και το λέω στον Θεό. Μήπως έρθει η ώρα και η στιγμή και καταλάβω εκείνο που δεν καταλάβαινε. Που λέω τώρα τα ξέρω. Μα είπαμε ποτέ δεν τέλειαξε η πράξη με τη θεωρία. Μπορεί ποτέ να συνερευνηθεί. Ευχαριστώ πολύ για όλους σας και τον κύριο πριν από όλους σας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ενδύης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς χειρασμών, αλλά ρίσκει ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εμείς να ερχόμαστε και ας μην κάνουμε.